Σήμερα κατατίθεται το μεσοπρόθεσμο στη Βουλή από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και θα συζητηθεί μέχρι την Τετάρτη. Τα μέτρα που παίρνονται είναι τα χειρότερα που έχουν έρθει, τα χειρότερα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Η επίθεση που δέχεται οι λαϊκές οικογένειες είναι πρωτοφανή. Εμείς όμως λέμε ότι αυτή δεν θα είναι και η τελευταία επίθεση που θα δεχτεί. Τα μέτρα αυτά πλήττουν όλους, δεν πλήττουν ένα μέρος του λαού. Αυτό πλέον έχει γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο. Η συζήτηση για επιμέρους μέτρα μέσα στο ΠΑΣΟΚ και για βουλευτές που θα ψηφίσουν ή δεν θα ψηφίσουν είναι γελία και αποσανατολιστική και δεν ανταποκρίνονται στις αναγωνίες του λαού. Θεωρούμε ότι αυτά τα μέτρα θα φέρουν και επόμενα, τις επόμενους μήνες και τις επόμενες χρονιές. Είναι ψέμα ότι θα σταματήσουν εδώ και από εδώ και πέρα θα υπάρξει ανάπτυξη και δυστυχώς θα δεχτούμε επίθεση που ο ελληνικός λαός πρέπει να αποκρούσει. Πρέπει να παλέψει έτσι ώστε να μην έρθουν ακόμα χειρότερα. Το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, το ΛΑΟΣ και τη Δημοκρατική Συμμαχία σε κοινή πορεία και συμμαχία συμφωνούν στη γενική στρατηγική αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μέτρων. Οι όποιες διαφωνίες τους είναι ελάχιστες και επιμέρους, οι οποίες δεν αλλάζουν τίποτα από τη γενικότερη επίθεση. Είναι ψέμα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει άλλη πρόταση. Δεν έχει καμία άλλη πρόταση. Μάλιστα και αυτά, από αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς φαίνεται ότι προτείνει ένα άλλο μείγμα του μνημονίου, δηλαδή να παραμένουν σχεδόν όλα τα ίδια με μικρές αλλαγές. Άρα ο ελληνικός λαός δεν έχει τίποτα να περιμένει από τη Νέα Δημοκρατία. Ευθύνη έχουν όμως και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες που τόσα χρόνια βοήθησαν με διάφορους τρόπους να περάσουν τα αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα, είτε ιδιωτικοποίησης είτε ελαστικοποίηση της εργασίας, αλλά και με την ίδια τους τη στάση και με διάφορες μορφές και αποφάσεις που παίρνανε, δώσανε την ευκαιρία στον αντίπαλο, στην κυβέρνηση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να συκοφαντήσουν τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες και να διαταράξουν την κοινωνική συμμαχία. Επίσης είναι ψέμα ότι η χώρα βρίσκεται υπό κατοχή και ότι μας κάνουν ό,τι θέλουν οι Ευρωπαίοι. Οι αποφάσεις αυτές είναι κοινές της ελληνικής κυβέρνησης και των κομμάτων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν μας κάνουν ό,τι θέλουν οι ξένοι. Οι αποφάσεις αυτές παίρνονται στα πλαίσια της συμφωνίας της ελληνικής αστικής τάξης, η οποία θησαυρίζει, ένα μέρος τους βέβαια θα καταστραφεί, αλλά και ένα μέρος θα θησαυρίζει, στα πλαίσια της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής και στα πλαίσια της συμμαχίας και του ΝΑΤΟ. Άρα δεν βρισκόμαστε υπό κατοχή, ξέρουν πολύ καλά τι μέτρα παίρνουν και θα συνεχίσουν να παίρνουν. Το χρέος του ελληνικού λαού δεν πρέπει να τα αναγνωρίσει, δεν χρωστάει σε κανένα, αντίθετα του χρωστάνε. Όπως και σε όλους τους λαούς της Ευρώπης. Τους χρωστάνε από τα ασφαλιστικά ταμεία που τόσα χρόνια τζογάρανε, τους χρωστάνε από την ασφάλισή τους, τους χρωστάνε από τους μισθούς πείνας που υπάρχουν τόσα χρόνια, τους χρωστάνε από τις εξαγωγές που φέρανε τους αγρότες σε αυτό το ελεηνό σημείο, τους χρωστάνε από τα λεφτά που δίνουμε για τους πολέμους σε όλα τον κόσμο και τους χρωστάνε από όλη την γενικότερη πολιτική που έχουν εφαρμόσει όλα αυτά τα χρόνια. Άρα ο λαός να μην πιστέψει ότι χρωστάει. Του χρωστάνε και σε αυτό πρέπει να μείνει. Να αφήσει το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, τους είδε τους τόσα χρόνια, τους ένιωσε στο πετσί του και μπορεί πλέον να βγάλει συμπεράσματα. Η λύση πλέον είναι η πρόταση του ΚΚΕ για αντίσταση, αντεπίθεση στα σημερινά μέτρα και να δημιουργήσει τη δικιά του εξουσία, τη λαϊκή εξουσία, μόλις θα το αποφασίσει ο ίδιος ο λαός. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσει όλα με το ΚΚΕ έτσι ώστε να έρθει κοντά του. Μπορούμε να λύσουμε τις διαφορές μας και τις διαφωνίες μας μέσα στον αγώνα, να ακούσουμε κι εμείς τις παρατηρήσεις του λαού και να γίνουμε κι εμείς καλύτεροι στα πλαίσια όμως της αντεπίθεσης και της άλλης εξουσίας. Θεωρούμε ότι οι συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ πρέπει να είναι μαζικές αυτές τις μέρες, όποιες μορφές κινητοποιήσεων και αν αποφασίσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, εμείς θα τις στηρίξουμε. Καλούμε το λαό να έρθει στις συγκεντρώσεις στην πλατεία Πετρινού στις 10.30 και την Τρίτη και την Τετάρτη τις 2 μέρες των απεργιών.